πολίτες των νέων μου δανείων, καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαρία Ντάσκιου, είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση και είμαι μητέρα τριών παιδιών, που είναι το βασικό μου χαρακτηριστικό. Είμαι μητέρα τριών παιδιών που τα μεγάλωσα στην Ελλάδα και σήμερα είναι ενήλικα και προσπαθούν να κάνουν τη δική τους οικογένεια. Και από τότε που ήταν μικρά τα παιδιά ένιωθα την τεράστια ανισότητα ως πολίτης μιας χώρας μέλους κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές με προέτρεπαν να φύγω από την Ελλάδα με τα παιδιά, γιατί έξω είναι πολύ καλύτερα, γιατί εκεί δίνουν επιδόματα για να κάνεις παιδιά, για να μεγαλώσεις παιδιά, γιατί εκεί είναι καλύτερες οι συνθήκες. Και πολλοί συνάνθρωποι μου, πολλοί συνέλληνές μου, έχουν φύγει όλα αυτά τα χρόνια γι' αυτό το λόγο. Αυτό λοιπόν πάντα το έβλεπα άδικο και δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο, ενώ είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ισότιμα μέλη, ενώ θα έπρεπε να έχουμε τις ίδιες παροχές που υπάρχουν και έξω, ενώ θα έπρεπε να έχουμε ανάπτυξη που δεν είχαμε ποτέ και δεν έχουμε και τώρα, τελικά, μέσα στην Ελλάδα, σε μια από τις πιο όμορφες χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης, του κόσμου θα έλεγα, που το παραδέχονται όλοι, μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή, και τώρα είμαστε εδώ στα Νέα Μουδανιά, όπου είναι ένας παράδεισος και τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη, και τελικά η ανάπτυξη η πραγματική δεν υπάρχει. Και αναρωτιόμουν πάντα γιατί υπάρχει τέτοια ανισότητα. Τις απαντήσεις τις βρήκα μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση. Όταν ήρθαν μπροστά μου πληροφορίες για το ποιοι είμαστε καταρχάς, τι ακριβώς έχουμε προσφέρει εμείς στην Ευρώπη και τι δεν μας έχει δώσει η Ευρώπη πίσω, αλλά και για ποιο λόγο κυνηγιόμαστε τόσο πολύ. Διότι αν εγώ έκανα τρία παιδιά τότε, που πάλι δεν ήταν πολύ καλά τα πράγματα, σήμερα τα παιδιά μου και τα παιδιά ολονών δυσκολεύονται να κάνουν ακόμα και ένα παιδί. Και η απάντησή τους είναι, πώς θα κάνουμε παιδί τέτοια εποχή, δεν βλέπεις τι γίνεται. Βλέπω τι γίνεται και πλέον γνωρίζω τι γίνεται. Και σήμερα ο ρόλος μου είναι αυτός εδώ, να σας δώσω και εσάς τις πληροφορίες για να γνωρίζουμε σε βάθος τι γίνεται και να πάρουμε θέση. Γιατί ακούγονται πολλά. Προσπαθούν πάρα πολύ να πούνε πράγματα. Έξω απ' έξω. Γύρω-γύρω. Χωρίς να μπουν στην ουσία του θέματος. Μόνο η Ελλήνων Συνέλευση το έχει κάνει αυτό. Και γι' αυτό η Ελλήνων Συνέλευση εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει δημιουργηθεί ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε μέρος στις εθνικές μας εκλογές, αλλά και σε όποιες εκλογές, όπως είναι τώρα οι ευρωπαϊκές εκλογές, για να μπορούμε να θέσουμε όχι απλά μόνο τα ζητήματα, αλλά να φέρουμε και να κάνουμε πράξεις και για τη χώρα μας, και σε επίπεδο εθνικό, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Είμαστε λοιπόν ισότιμα μέλη στην Ευρώπη. Νομίζω όλοι αυτό το παραδέχονται όταν θα διαβάσουμε τα στοιχεία για την Ευρώπη και ότι εμείς πρέπει να συμμετέχουμε ισότιμα και να πληρώνουμε ισότιμα τους φόρους μας όπως πληρώνουν και τα άλλα τα κράτη και να έχουμε τις ίδιες παροχές προς την Ευρώπη. Αλλά όταν έρχεται να δούμε τελικά από την Ευρώπη αν μας χρωστάει, τι μας χρωστάει και για ποιο λόγο εμείς μπήκαμε στα μνημόνια ενώ και άλλες χώρες χρωστούσανε, εκεί δεν είμαστε ισότιμοι. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό ότι είναι παράλογο. Συμβαίνει κάτι πολύ παράλογο και πρέπει να το δούμε. Πρέπει να δούμε και να αυτού στην γνώση όλων ότι η Ελλάδα όταν μπήκε στην Ευρώπη έβαλε όλο τον πλούτο της για να μπει στην Ευρώπη. Είμαστε στην Ευρώπη εδώ και 43 χρόνια. Πρέπει να έρθει στη γνώση όλων ότι από τότε που μπήκαμε στην Ευρώπη και μάλλον όταν εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα ο νόμος για το ΦΠΑ από το 1987, κάθε χρόνο όλο το ΦΠΑ μας πηγαίνει στην Ευρώπη. Τεράστια ποσά, γιατί στα πάντα υπάρχει ΦΠΑ. Τεράστια ποσά λοιπόν έχουμε αποδώσει στην Ευρώπη, γιατί έτσι είναι ο νόμος
και γιατί έτσι ως ισότιμα μέλη προς το να δίνουμε, μας έχουν πει ότι είμαστε. Και εφόσον έχουμε δώσει τόσο τεράστια πλούτη όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο αυτά, έχουμε πληρώσει, πληρώνουμε συνεχώς δασμούς, πληρώνουμε τελωνιακούς φόρους, πληρώνουμε ασταμάτητο οτιδήποτε μας ζητήσει η Ευρώπη. Και όταν η Ελλάδα ήρθε σε μια δύσκολη θέση, όπως μας είπαν και τότε, γιατί δεν μας έδειξαν τίποτα και δεν μας απέδειξαν τίποτα, η Ελλάδα έπρεπε να μπει στα μνημόνια, Έπρεπε να μπούμε σε μνημόνια, έπρεπε να χρεωθούμε εμείς τα χρέη των τραπεζών, γιατί λόγω των χρεών των τραπεζών εμείς μπήκαμε στα μνημόνια, να το καταλάβουμε όλοι καλά αυτό και να μην ξεχνάμε. Και τα χρέη των τραπεζών τα κάναμε ένα δημόσιο χρέος. Και τελικά μπήκαμε στα μνημόνια, διαλύθηκαν τα πάντα, διαλύθηκε όλος ο κοινωνικός ιστός. Οι Έλληνες τελικά φύγανε από την Ελλάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες φύγανε έξω για να μπορέσουν να δουλέψουν, για να μπορέσουν να ζήσουν. Γιατί αυτός ήταν τελικά, από ό,τι φαίνεται, ο σκοπός τους. Και όπως σας είπα, αυτός ήταν και παλιότερο ο σκοπός τους, γιατί και εγώ το είχα ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Έτσι λοιπόν εμείς μπήκαμε στα μνημόνια, ενώ άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, χρωστούσαν πολύ περισσότερα. Και εκεί δεν έγινε το πείραμα να μπουν εκεί στα μνημόνια. Για ποιο λόγο? Μας το απέδειξε κανένας ποτέ αυτό? Ήρθε ένας ευρωβουλευτής, γιατί οι ευρωβουλευτές των κομμάτων έχουμε πάρα πολλά χρόνια μέσα στην Ευρωβουλή. Ήρθε κανένας λοιπόν να μας δείξει, να μας αποδείξει για ποιο λόγο η Ελλάδα έπρεπε να κατακαιρματιστεί, έπρεπε να χαθεί οποιοσδήποτε παραγωγικός πλούτος υπήρχε, είχε απομείνει στην Ελλάδα και να διαλυθεί. Έπρεπε λοιπόν, ήρθε κανένας ευρωβουλευτής των κομμάτων να μας πει γι' αυτό, για ποιο λόγο συμμετείχε σε οτιδήποτε ψηφίστηκε εναντίον της Ελλάδας και δεν όρθωσε ανάστημα, δεν όρθωσε ο ίδιος μπροστά να βγει και να πει όχι πια, πρέπει να σταματήσει αυτό, γιατί εγώ είμαι εδώ και τα βλέπω. Σίγουρα τα βλέπουν, είναι μέσα εκεί και βλέπουν τα πάντα οτιδήποτε γίνεται. Αλλά αυτό το άδικο δεν θέλει κανένας να το σταματήσει. Και το άδικο το ζούμε καθημερινά εδώ, συνέλληνές μου. Το ζούμε στις πόλεις που ζούμε. Το ζούμε στους δρόμους που περπατάμε. Ήρθαμε τώρα από Θεσσαλονίκη και μπαίνοντας στα Μουδανιά, μια πόλη η οποία περιμένει τουρισμό, και ελληνικό τουρισμό, αλλά και ξένους τουρίστες, να είναι μέσα στις λακκούβες. Οι δρόμοι να είναι διαλυμένοι, λες και έχει γίνει πόλεμος. Και το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Γιατί? Ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν η Ελλάδα να φαίνεται όμορφη και στα μάτια τα δικά μας, αλλά και στα μάτια των εκατοντάδων, των εκατομμυρίων τουριστών που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, που αφήνουν τα χρήματά τους και φυσικά εισπράττουμε και πάρα πολλά χρήματα ως κράτος, τα οποία και πάλι δεν αποδίδονται για καμία ανάπτυξη. Εσείς εδώ ίσως το αισθάνεστε λίγο πιο χαλαρά, γιατί έχετε, είστε κοντά στη θάλασσα, έχετε το πράσινό σας, έχετε τη φύση. Οι πόλεις μας, ειδικά οι δύο μεγάλες πόλεις μας, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, έχουν γίνει πόλεις κλουβιά για τους ανθρώπους. Εκεί ζούμε οι περισσότεροι. Να ξέρετε ότι το 3% του μισού πληθυσμού της χώρας κατοικεί σε αυτές τις δύο πόλεις. Ή μάλλον το 3% του μισού πληθυσμού της χώρας είναι μαζεμένο και το υπόλοιπο όλο είναι απλωμένο σε κάποια μέρη, και αυτό και η Ελλάδα μας είναι όλη άδεια. Ενώ θα μπορούσε να υπάρχει ένα σχέδιο, όπως υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που πηγαίνουμε και βλέπουμε πράσινο, βλέπουμε πόλεις να είναι χτισμένες τόσο ωραία και συμμετρικά φτιαγμένες, όπου χαίρεσαι να ζεις. Εδώ λοιπόν τι έχει γίνει? Η Ευρώπη δεν έχει δει πώς αναπτύχθηκαν τα πολεοδομικά σχέδια? Ναι, ξεκίνησε πιο νωρίς αυτό. Ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου υπήρχε και η εσωτερική μετανάστευση και η εξωτερική μετανάστευση τότε. Αλλά γυρίσανε πολλοί άνθρωποι τότε. Και εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία, γιατί οι γονείς μου ήταν μετανάστες. Αλλά βρήκανε, αντί να βρουν ένα περιβάλλον το οποίο θα ανέπτυξε τις περιοχές τους,
από εκεί που κατάγονταν, από τις μικρότερες πόλεις τους, από τα χωριά τους, ήρθαν και τους εγκλώβησαν πάλι τους ανθρώπους για μια δίθεν ευημερία, επειδή υπήρχε δουλειά, επειδή υπήρχε βιομηχανία, βιοτεχνία, αυτή που είχε υπήρχε τότε και μέσα σε λίγα χρόνια και αυτή διαλύθηκε από όλους αυτούς που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια. Και εγκλώβησαν τους ανθρώπους μέσα σε πόλεις οι οποίες δεν είναι πλέον ανθρώπινες. Δεν τα βλέπει η Ευρώπη αυτά. Ήμασταν στην Ευρώπη όταν αναπτύχθηκαν οι μεγάλες πόλεις αυτές και είναι σήμερα αυτά τα θηρία που θα έλεγα που είναι. Δεν τα έβλεπε για να σταματήσει τις κυβερνήσεις. Υποτίθεται ότι θέλει να κάνει κουμάντο η Ευρώπη και όταν μπήκαμε στα μνημόνια αυτό έκανε. Έκανε κουμάντο στην Ελλάδα. Εκεί δεν μπορούσε να το δει. Εμείς όμως έχουμε καταλήξει σήμερα να είμαστε μέσα σε τέτοιες πόλεις, να μην υπάρχουν δουλειές, η ανεργία να έχει εκτιναχθεί, να μην μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει πραγματικά και γι' αυτό πολλοί φεύγουν και στο εξωτερικό και τελικά να χρωστάμε και τα πάντα για δάνεια που, για χρήματα τα οποία πήραν οι τράπεζες και τα χρεωθήκαμε ως δημόσιο χρέος. Και αυτό το δημόσιο χρέος είναι κατά κεφαλήν, περίπου κοντά στις 50.000 για κάθε Έλληνα, για κάθε άνθρωπο που είναι στην Ελλάδα, για κάθε παιδί δηλαδή, όχι μόνο για ενήλικο, γιατί τα παιδιά από την ώρα που γεννιούνται έχουν αφημί. Για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά? Υποτίθεται για ανάπτυξη. Αυτή την ανάπτυξη που μας κοροϊδεύουν τώρα ότι έρχεται, ότι τη ζούμε, που βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και μας λέει είμαστε σε ανάπτυξη και πλέον όλα πηγαίνουν καλά. Πού είναι αυτή η ανάπτυξη? Εγώ δεν τη βλέπω. Εσείς τη βλέπετε πουθενά? Βλέπετε να έχουν αρχίσει να γίνονται ελληνικές βιομηχανίες, ελληνικές βιοτεχνίες? Βλέπετε να έχουμε δικούς μας δρόμους, δικό μας οδικό δίκτυο? Βλέπετε να έχουμε δικά μας αεροδρόμια? Βλέπετε να έχουμε δικά μας λιμάνια? Βλέπετε να έχουμε δικά μας ναυπηγεία? Αυτό που βλέπετε είναι ότι όλα τα ξεπούλησαν και ο στόχος και ο σκοπός τους ήταν αυτός. Να ξεπουλήσουν τα πάντα ότι υπάρχει στην Ελλάδα σε ιδιωτικές εταιρείες, δικές τους, και να μην μείνει τίποτα στον Έλληνα. Ώστε να μην μπορεί να έρθει ποτέ η ανάπτυξη. Μόνο αν κάποιος θελήσει και ανοίξει κάτι στην Ελλάδα, να έχει ως δούλο τον Έλληνα να δουλεύει. Άρα λοιπόν αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η Ελλάδα μας, η πανέμορφη αυτή χώρα, η χώρα αυτή που είναι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις πρώτες χώρες που μπήκανε, δεν χειρίζεται από τις υπόλοιπες χώρες και δει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ισότιμα. Ποιος θα το φωνάξει αυτό? Ποιος θα πάει στην Ευρωβουλή και θα ζητήσει τα δίκαια των Ελλήνων? Νομίζετε ότι μπορούν να πάνε οι ευρωβουλευτές των κομμάτων και να το κάνουν? Και αν μπορούσαν να το κάνουν, γιατί δεν το έκαναν μέχρι τώρα? Και γιατί στις πιο σημαντικές ψηφοφορίες που αφορούσαν τα δίκαια της Ελλάδος απήχαν? Και γιατί όταν βγήκε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας καταδίκασε ως χώρα που δεν έχουμε δίκαιο, γιατί βγήκανε οι ευρωβουλευτές των κομμάτων και δι' κυβερνώντος κόμματος και αντί να υπερασπιστούν την Ελλάδα, υπερασπιζότανε το πόσο καλά τα κάνει τα πράγματα το κόμμα τους? Αν είναι δυνατόν αυτό να το ανεχόμαστε ακόμα? Αυτά τα ακούτε από μένα, γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ούτε θα γινόμουν ποτέ και ούτε θα γίνω ποτέ. Εισήλθα στην Ελλήνων Συνέλευση με ένα και μόνο σκοπό. Την απελευθέρωση της πατρίδας μου από όλους αυτούς που λιμένονται τον πλούτο μου, τον πλούτο όλων των Ελλήνων δηλαδή, που λιμένονται τη χώρα μου και θέλουν τα παιδιά, τα παιδιά μου σκλάβους και όλα τα παιδιά. Δεν γεννήσαμε όμως σκλάβους, γεννήσαμε ελεύθερους ανθρώπους. Και αυτοί οι ελεύθεροι άνθρωποι πρέπει από εμάς να παραλάβουν μια ελεύθερη πατρίδα και όχι σκλαβωμένη. Και είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Ειδικά από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κύριος Αρτέμις Όρας
και ανέδειξε το πλούτο μας όλο. Αυτό το πλούτο που μας τον είχαν κρυμμένο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το πλούτο που βρίσκεται και στα παγκόσμια ταμεία. Αυτό το πλούτο που βρίσκεται και μέσα στη χώρα μας. Ένας πλούτος για ανάπτυξη. Ένας πλούτος πραγματικός, γιατί ανάπτυξη μπορεί να έχεις μόνο εάν εσύ χρησιμοποιήσεις το δικό σου το πλούτο, χωρίς να χρωστάς σε κανέναν. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός και ο δικός μου, αλλά και όλων των υποψηφίων ευρωβουλευτών της Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό το άδικο. Όλο αυτό το άδικο που ζούμε και ζήσαμε όλοι οι άνθρωποι. Και να μην ξεχνάμε, δεν πρέπει πλέον να ξεχνάμε, πρέπει να θυμόμαστε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα τελευταία χρόνια. Το τι περάσαμε με την πανδημία. Το τι περάσαμε με τους εγκλεισμούς. Το τι περάσαμε με την υγειονομική κρίση. Και τι αποτύπωμα έχει αφήσει αυτό στη ζωή μας. Νιώθαμε ασφαλείς. Νιώθουμε τώρα ασφαλείς που ακούμε ότι οι εταιρείες αυτές που μας παρήχανε αυτά τα σκευάσματα, τα οποία οι περισσότεροι τα έχουμε στο αίμα μας, και γυρίζουν και λένε οι ίδιες ότι αλλοιώνει το DNA του ανθρώπου και κάποιες από αυτές τα καταργούνε κιόλας, διότι δεχτήκανε πάρα πολλές μηνύσεις και αγωγές, όχι στην Ελλάδα μόνο, και στο εξωτερικό. Νιώθουμε ασφαλείς. Βλέπετε ότι το πρόβλημά μας δεν είναι οικονομικό. Με ποια έννοια? Ότι εμείς γνωρίζουμε, δεν είμαστε τεμπέληδες, ως Έλληνες γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι μπορούμε να παράξουμε τα πάντα. Πόσο μάλλον αν έχουμε τα κεφάλαια τα δικά μας, τα οποία είναι για διαχείριση και για να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της Ελλάδος, και τα οποία ο Αρτέμις Όρας τα έχει εγγυηθεί για όλους εμάς και τα εγγυάται για όλους εμάς τους Έλληνες. Άρα δεν είναι το θέμα οικονομικό. Είναι το θέμα να αποφασίσουμε αν θέλουμε να ζούμε σε μια ασφαλή χώρα όπου το κράτος μας δεν θα φροντίζει να φέρνει εταιρείες ή να συζητάει με εταιρείες και να φέρνει οτιδήποτε στην Ελλάδα χωρίς να ελέγχεται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και μέσα στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη. Πού ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε αυτή την υγειονομική κρίση? Δεν ήταν πουθενά. Αυτό που βλέπαμε ήταν ανθρώπους πληρωμένους και πληρωμένα ΜΜΕ, τα οποία εισπράξανε πάρα πολύ χρήμα μέσα στην πανδημία, να προσπαθούν να μας πείσουν για κάτι ότι είναι υποχρεωτικό και τελικά να μας λένε ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Και φυσικά δεν ήταν υποχρεωτικό σε όλη την Ευρώπη. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ότι μια υγειονομική κρίση χειρίστηκε διαφορετικά κάθε κράτος, ενώ ήταν παγκόσμια. Αυτά τα πράγματα είναι παράλογα. Ζούμε πάρα πολλά παράλογα όλα αυτά τα χρόνια. Πληρώνουμε πάρα πολλά παράλογα όλα αυτά τα χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε ότι και σήμερα που έχουμε ευρωεκλογές, όποιος παρακολουθεί τα δελτία ή εκπομπές, αντιλαμβάνεται ότι κάτι παράλογο συμβαίνει. Όλοι είναι κάπως χαρούμενοι. Όλοι κάνουν πλάκα. Ενώ η ζωή μας χάνεται, ενώ η χώρα μας χάνεται, ενώ έχει παραδοθεί για 99 χρόνια, τώρα έχουν περάσει και 10 περίπου νομίζω, 14 μάλλον, τι 10 από το 2010, για 85 χρόνια ακόμα είμαστε σκλαβωμένοι. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει εδώ ένα μυστικό, ότι όλοι αυτοί δεν μπορούν να μας ξεσκλαβώσουν, κανένα κόμμα. Είτε είναι αυτά που βλέπετε τα κόμματα τα μεγαλύτερα της εξουσίας, είτε είναι άλλο κόμμα που τάζει και τάζει και τάζει χωρίς να δείχνει κανένα έργο. Κανένας δεν μπορεί να μας ξεσκλαβώσει. Αυτοί που μπορούμε να ξεσκλαβωθούμε είμαστε εμείς οι ίδιοι, συσπηρωμένοι και ενωμένοι. Και αυτή την ένωση την δημιούργησε το 2015 η Ελλήνων Συνέλευσης. Από τους ίδιους τους πολίτες, δίνοντας εντολή στον κύριο Αρτέμις Όρα να ιδρύσει τον Εθνικό Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ο οποίος είναι ο Εθνικός Πολιτικός Φορέας για όλους τους ανθρώπους. Και είναι η ώρα, και σας καλούμε,
να έρθετε να συσπηρωθείτε μαζί μας, γιατί εμείς είμαστε εσείς και εσείς είστε εμείς. Και αν δεν μπορείτε τώρα για οποιοδήποτε λόγο να έρθετε και να δηλώσετε την παρουσία σας στη φυσική, που αυτό κάνει πάντα ο Έλληνας, χωρίς φόβο, έρχεται και βγαίνει μπροστά, συσπηρώνεται με τα αδέρφια του, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, και λέει εδώ είμαστε τώρα, δεν επιτρέπουμε άλλο άδικο. Αυτό όμως τώρα που μπορείτε να κάνετε στις ευρωεκλογές είναι να πάτε στην κάλπη, ναι, είναι κάλπη εκεί, αλλά να πάτε εκεί και να ψηφίσετε Ελλήνων Συνέλευσης. Διότι είναι ο μονόδρομος πραγματικά για να απελευθερωθούμε από όλα τα δεσμά, οικονομικά, πολιτικά, ψευτοειδεολογικά και οτιδήποτε άλλο βαραίνει τις πλάτες μας. Είναι η ώρα, αδέρφια, να ενωθούμε. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ και εμείς θα είμαστε εδώ και θα μαχόμαστε όπως μαχόμαστε καθημερινά, όχι μόνο στις εκλογές. Τα γραφεία μας, κάποια έχουν ετοιμαστεί, τα καινούργια μας γραφεία. Κάποια ετοιμάζονται για να υποδεχτούν όλους εσάς για αυτή την τεράστια επανάσταση που είναι η ίδια του ανθρώπου, χωρίς να χρωστάμε πουθενά και χωρίς να έχουμε κανένα σκάλωμα. Γιατί αφού δεν χρωστάμε, δεν μπορεί και κανένας να μας πει ότι είναι το αφεντικό μας. Ελλήνων Συνέλευσης για όλους τους ανθρώπους. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος που δεν θα σβήσει ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Έλληνες πολίτες, καλησπέρα. Και άλλη μια φορά, είναι η πέμπτη φορά που η Ελλήνων Συνέλευσης τηρεί το καθήκον εδώ στα Μουδανιά να ενημερώσει όλους τους πολίτες για την πραγματική θέση της Ελλάδας και του Έλληνα τόσο σε εθνικό επίπεδο απέναντι στους κομματικούς μηχανισμούς όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο κινεί κυβερνήσεις, κινεί ευρωπαϊκές επιτροπές, κινεί τη ζωή μας την ίδια. Ονομάζομαι Στέργιος Τζίντζιος. Η βασική μου ιδιότητα που είναι κοινή με όλων μας είναι αυτή του Έλληνα πολίτη. Ως πολίτης ο πλήτης λοιπόν οφείλει ο καθένας από μας να προστατεύει την πολιτεία. Γιατί το διακύβευμα για αύριο, για τα παιδιά αυτά που παίζουν τώρα, που εμείς τα φέραμε και τα ενσαρκώσαμε, το διακύβευμα είναι η ίδια η πολιτεία. Γιατί χωρίς πολιτεία δεν υπάρχει πολίτης. Και χωρίς πολίτη δεν υπάρχει πολιτισμός. Αυτή η αλληλένδετη σχέση έχει ρηγματωθεί με κομματικούς μηχανισμούς οι οποίοι έχουν φροντίσει τα τελευταία τουλάχιστον 200 χρόνια να διαιρέσουν, να χωρίσουν, να διασπάσουν μέχρι και να εκθρέψουν τους πολίτες μεταξύ τους. Αλήθεια, η πλατεία αυτή φτιάχτηκε με χρήμα δεξιό. Ο πεζόδρομος μήπως τον έφτιαξε χρήμα κεντρό. Την παραλία, τη μαρίνα, μήπως το φτιάξαν οι αριστεροί. Στο νοσοκομείο όταν πάμε μας ζητούν εκλογικό βιβλιάριο για να μας περιθάλψουν. Όταν γράφετε τα παιδιά σας στο σχολείο, σας ρωτούν τι ψηφίζετε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το σύνολο της πολιτείας ζει, δημιουργείται, αναπτύσσεται, υπάρχει μόνο από τον πολίτη και πρέπει να επανέλθει στα χέρια τα δικά του.
Είναι άδικο. Ο πολίτης να παράγει πλούτο και οι ιδιωτικές εταιρείες να κλέβουν την ίδια την ενέργειά του. Σήμερα, μετά από 43 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει βρεθεί ποτέ ένας κομματικός μηχανισμός, ένας ευρωβουλευτής των κομμάτων, να μιλήσει στην Ελλάδα ποτέ ότι η Ελλάδα κατέβαλε 587 τόνους χρυσό ιδρυτικό κεφάλαιο σε λογιστικές μονάδες που η κάθε λογιστική μονάδα, τα λεγόμενα τότε EQ, είναι 0,08 γραμμάρια χρυσού. Δεν βρέθηκε ποτέ ένας κομματικός μηχανισμός να πει ότι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στήθησαν στην Ελλάδα κάτι περισσότερο από 495 τόνους χρυσό, πάλι σε λογιστικές μονάδες. Η Ελλάδα έχει καταβάλει στην Ευρώπη περίπου 1.080 τόνους χρυσό σε λογιστικές μονάδες, γιατί είναι συνέτερος και ως συνέτερος έχει υποχρεώσεις, έχει και δικαιώματα. Ποτέ κανείς δεν μας τα ανέφερε αυτά, γιατί θα αντιλαμβανόμαστε πολύ εύκολα ότι έχουμε δίκαια, ότι δεν είμαστε ο φτωχός συγγενής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θέλουν αυτοί να αισθανόμαστε εμείς σήμερα. Δεν μας έχει μιλήσει ποτέ κανείς ότι σύμφωνα με το κοινοπρακτικό που υπογράψαμε, μπαίνοντας στην εμπορική κοινοπραξία που λέγεται Ευρώπη, δηλώσαμε ότι από το 87 και μετά θα καταβάλουμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας εις το ακέραιο. Τι καταλαβαίνετε εσείς όταν μιλάει εις το ακέραιο? Δεν ξέρω αν έχει τροποποιηθεί. Εγώ διαβάζω το συμφωνητικό που υπέγραψα. Στο ακέραιο σημαίνει ολόκληρο. Δηλαδή εγώ τους δίνω το 1/4 του τζίρου της χώρας και δεν μιλάει κανένας. Τόσα χρόνια ούτε δήμαρχοι, ούτε βουλευτές, κανείς. Δίνω κάθε χρόνο 1,36% του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος τακτική εισφορά και έκτακτη εισφορά ό,τι μου ορίσουν. Τα δίνω. Αλλά εγώ καλοχύθηκα, είμαι 45 ετών και μεγάλωσα με την αντίληψη ότι η Ευρώπη μεταΐζει. Δεν αισθάνεστε κι εσείς το ίδιο? Γιατί μου δίνει περίπου 4,5 με 5 δισεκατομμύρια και εγώ τη δίνω το 1/4 του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος. Χάντρες για ηθαγενείς. Μας έβαλε, λέει, στις επιδοτήσεις και είδα μας πριμέρα στη Γεωργία. Εγώ προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, καλλιεργούσαμε 17 χρόνια καπνό. 43.500 τόνους καπνό η Ελλάδα πριν την Ευρώπη, 20.000 τόνους το 16. Μας σώσαν οι επιδοτήσεις. Δεύτερη σε αλληλεία πριν την Ευρώπη, στη λεκάνη της Μεσογείου, 8η τώρα. Μας σώσανε οι ποσοστώσεις. Πετάγαμε, βλέπαμε διαφημίσεις να πετάμε ροδάκινα και τα φρούτα μας. Γιατί παρήγαμε περισσότερο από ό,τι μας επέτρεψε η Ευρώπη. Πετάγαμε το γάλα και θανατώναμε τα βοηδή, γιατί ενώ παρήγαμε 1,5 εκατομμύριο τόνους γάλα γελαδινό, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επέβαλε 780.000 και σφάξαμε 700.000 μάνες. Μας σώσανε οι επιδοτήσεις. Μετά άρχισαν να μας επιδοτούν να βγάλουμε τις ελιές. Μας επιδοτούν να βγάλουμε τα μπέλια και στη θέση τους μας επιδοτούν να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Και μετά λένε ο Έλληνας δεν παράγει και μου κουνούν και το δάχτυλο. Ενώ όλοι αυτοί, σε συνεργασία με τα κομματικά παιδιά που στέλνουμε εκεί πάνω, συμφωνήσαν να μην παράγει ο Έλληνας. Και δύο Ευρωπαίος, γιατί πανευρωπαϊκά η Ευρώπη 420.000 τόνους καπνό το 79
160.000 καπνό το 2016. Το ίδιο συμβαίνει με τη ζάχαρη, το ίδιο συμβαίνει με τα φρούτα, το ίδιο συμβαίνει με την αλυεία, το ίδιο συμβαίνει με τα πάντα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το εγχώριο προϊόν θα μπορούσε να είναι φθηνό. Θα μπορούσα να το βρω και έξω από μηχανισμούς καρτέλ, βλέπε σούπερ μάρκετ. Θα μπορούσα να το βρω μεταξύ μας. Όμως, πηγαίνουμε σε παγκόσμιο εμπόριο με συγκεκριμένα καρτέλ, βλέπε τη CBC που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικογένεια Μητσοτάκη, η οποία διαχειρίζεται σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη. Έχει αγοράσει με βάση την οικονομική κρίση. Αυτοί είναι οι επενδυτές. Διαλύσαμε τον Έλληνα επιχειρηματία για να μπορέσει να εξαγοράσει την επιχείρησή του μια πολυεθνική ανώνυμη, πάλι με δικά μου λεφτά, γιατί όλοι αυτοί παίρνουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζεται με εγγύηση των Ευρωπαίων πολίτη και μόνο. Άρα πάλι μόνο εγώ έχω χρήματα. Ο πολίτης. Βλέπουμε σήμερα να έχει αγοράσει το μεσό πρωτογενή τομέα και να αλλάζει τις τιμές στα ράφια κατά το δοκούν. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το λάδι στο ράφι χωρίς καινούργια παραγωγή αυξήθηκε 200%. Δεν την ενδιαφέρει. Δεν την ενδιαφέρει που έχω παροχημένα νοσοκομεία, που δεν έχω επιστημονικό προσωπικό, το διώξα στη μνημονιακή περίοδο και έχει φύγει στην Αγγλία, έχει φύγει στη Γερμανία, όπου πραγματικά διαπρέπει. Δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Είναι πολιτικό το πρόβλημα. Ο Δήμος έκοψε το ρεύμα. Γιατί πονάει. Πονάτε όλοι. Γιατί ο πολίτης πατάει στα πόδια του. Σας κοιτάει στα μάτια και ξέρει. Γνωρίζει. Και ήρθε η ώρα που θα σας δικάσει όλους. Η Ελλήνων Συνέλευσης, μετά από τόσα χρόνια λάσπης, πατάει στα πόδια της και σας κοιτάει στα μάτια. Να αντιληφθείτε ότι μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε το μέλλον σας. Μόνο εσείς, χωρίς να περιμένετε τίποτα από κανέναν, γιατί όλοι τους είναι εξαγοράσιμοι. Με πάθη έχουνε πουλήσει την ψυχή τους μπροστά στην καλοπέρασή τους και ζυγίζουν το θάνατό μας γραμμάριο γραμμάριο, κιλό το κιλό, λες κι είμαστε ζώα. Σήμερα για άλλη μια φορά αποδείχθηκε σε όλους ποιος σκοτώνει τον Έλληνα άνθρωπο και ποιος είναι πραγματικά ο εχθρός του. Τέτοιες μικρές ψυχές είναι καταδικασμένες να ζουν στην άβυσσο της λύθης.
Καλούμε όλους τους πολίτες, όποιος ακούει με τα μάτια του νου, να αντιληφθεί πού ζει, ποιος τον σκοτώνει, ποιος τον δυναστεύει. Εμείς δεν νομοθετήσαμε ποτέ απέναντί σου. Δεν διαχειριστήκαμε δικό σου χρήμα. Πληρώνουμε με το δικό μας πλούτο αυτόν τον αγώνα για σένα, για το παιδί σου, για να μάθεις ότι είσαι ελεύθερος και ότι δεν πρέπει να επιτρέψεις σε κανέναν να δυναστεύει εσένα και τα παιδιά σου. Η ώρα που η πατρίδα φωνάζει και πάλι τα παιδιά της είναι τώρα και καλούμαστε όλοι να φανούμε αντάξιοι των προγόνων μας. Αν φουσκώνεις από περηφάνεια για τον Λεωνίδα, να φανείς αντάξιος του. Να σταθείς με σθένος απέναντι σε όλα αυτά τα κομματικά παιδιά που σήμερα διαχειρίζονται το δικό σου ρεύμα, τη δικιά σου πλατεία και δεν θέλουν εσύ να μάθεις πώς μπορείς να απελευθερωθείς. Αν ούτε τώρα καταλαβαίνεις, λυπάμαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο, μα και τίποτα λιγότερο από το να σε καλώ πάντα να έρθεις και να συστρατευθείς. Η Ελλήνων Συνέλευσης διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανισμούς με τεράστια γνώση, ατσάλινη θέληση, μόνο ελληνική βούληση για να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και να θέσει τα πράγματα σε μία ελληνικότητα από τη βάση και να απαιτήσει κάθε σεβασμό που ανήκει σε μας, τόσο για τα πνευματικά μας δικαιώματα, όσο και για τον πλούτο που απορρέει, τόσο από τις συμβάσεις, όσο και από έναν πλούτο τον οποίο ανέδειξε ο πρόεδρος μας ο Αρτέμης Σόρας. Και για άλλη μια φορά σας αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο. Δεν φημώσαν τη Νέα Δημοκρατία που σε κλέβει 40 χρόνια στην κυβέρνηση. Δεν φημώσαν το Πασόκ που σε κλέβει 40 χρόνια στην κυβέρνηση. Ούτε το ΚΚΕ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ δεν φημώσαν το Βελόπουλο που σε πούλησε στο πρώτο μνημόνιο. Παρά μόνο το Σόρα φημώνουνε και την Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί είναι ο μόνος που λέει την αλήθεια. Έλα λοιπόν, 9 Ιουνίου, ανασκουμπό σου, μάζεψε όσο θάρρος έχεις, μην νιώθεις μόνος και έλα και συστρατεύσου. Φέρε την ίδια σου την ύπαρξη και ψήφισε Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί είναι η μοναδική φωνή που μπορεί και μόνη της. Είναι αυτοδύναμη, είναι αυτόφωτη, είναι αυτοκινούμενη και το μόνο που της λείπει είσαι εσύ, αδερφέ μου. Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αυτό να το θυμάστε.